του ζωή ο σεφ στην Κίνα εγκαταλείποντας την Ελλάδα περιέγραψε στο Happy Day μέσω Skype ο ηθοποιός Μιχάλης Μανιάτης, τον οποίο γνωρίσαμε καλύτερα μέσα από τη συμμετοχή του στο πάνελ της εκπομπής Κουσκού στον Αλφα, συμβουλεύοντας τις τηλεθεάτριες. Από την άλλη μεριά, εμένα μου κάνει κάπως, βέβαια, ίσως να είναι λίγο υπερβολικό να σου φαίνει το καφέ στο κρεβάτι. Εγώ το βρίσκω πάρα πολύ γλυκό και πιστεύω ότι για όλες τις γυναίκες θα ήταν ιδανικό. Αυτή τη στιγμή είμαι Πεκίνο, στο λόμπι του Πολυπλάζα, που είναι ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα. Στην Ελλάδα εδώ και χρόνια ασχολούμαι με τη μαγειρική. Είχα πάει στο νομό Ηλίας, είχα ανοίξει ένα μικρό μαγαζί. Δυστυχώς, όμως, όλα αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα, δεν μπορείς να αξιοποιήσεις τις δυνάμεις σου και τα όνειρά σου. Θα μου πείτε, στην ηλικία μου 65 ετών έχω όνειρα, βεβαίως και έχω όνειρα, δεν μπορείτε ποτέ να σταματήσω να δουλεύω. Εδώ βρέθηκα με πρόσκληση του Πολυπλάζα του ξενοδοχείου, είναι ένα από τα σημαντικότερα και τα βιότερα ξενοδοχεία της Κίνας. Όταν στους ανθρώπους εδώ εξήγησα τι ήθελα να κάνω στην Ελλάδα και κατά πόσο θα μπορούσα να το κάνω στην Κίνα, ενθουσιάστηκα και έτσι ξεκινήσαμε μετατρέποντας το κεντρικό εστιατόριο σε ελληνικό. Εκπαίδευσα τους μαγείρους εδώ σε ελληνικές συνταγές. Το ονομάσαμε Taste of Greece, μια γεύση από Ελλάδα. Στο Πεκίνο είμαι εδώ και 2 μήνες και θα μείνω για πάντα. Είναι πάρα πολύ ωραία εδώ. Και κάθε 3-4 μήνες θα έρχομαι στην Ελλάδα να βλέπω την οικογένειά μου, να μυρίζω Ελλάδα. Βλέπω ότι οι άνθρωποι εδώ δουλεύουν πάρα πολύ, είναι παραγωγικοί, αλλά υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που δεν ξεπερνιόνται με τίποτα. Δηλαδή, το μεσημέρι θα σταματήσουν τη δουλειά τους, όποια δουλειά και αν είναι αυτή, και θα φάνε το μεσημεριανό τους με αξιοπρέπεια σαν άνθρωποι. Το Σαββατοκύριακο επίσης είναι ιερό. Έχουν και τις υποδομές για να αξιοποιούν τον ελεύθερο τους χρόνο. Έχω αρχίσει και μαθήματα κινέζικα. Το κάθε γράμμα είναι μία εικόνα, είναι μία λέξη. Υπάρχει ένα ιδεόγραμμα το οποίο είναι η πούρτσα και ένα ιδεόγραμμα που είναι τα δόντια. Άμα τα βάλεις αυτά τα δύο μαζί, κάνει οδοντόβουτσα. Άμα βάλεις το ένα μπρος και το άλλο πίσω ανάποδα, κάνει πουτσίζω τα δόντια μου. Εγώ ποτέ δεν ήθελα να είμαι διάσημος, αλλά δυστυχώς ό,τι δουλειά κάνω πέφτει τα φώτα στη δημοσιότητα. Είχαμε live αναμετάδοση, γιατί εδώ πια η τηλεόραση είναι κάτι το οποίο έχει πεθάνει. Όλα γίνονται μέσω κινητού και πάρα πολύ ίντερνετική τηλεόραση. 20 δημοσιογράφοι ζήτησαν να συναντηθούν μαζί μου και είχαν live αναμετάδοση ο καθένας από το κινητό του. Τα πρώτα 5 λεπτά βλέπαμε τις μετρήσεις. Μόνο ένας είχε πάνω από 100.000 κόσμο που έβλεπε την κουβέντα που κάνανε. Βέβαια, το ότι έχουν γεμίσει και ένα μεγάλο μέρος του Πεκίνου με αφίσεις που ανακοινώνουν την παρουσία μου εδώ, σας στέλνω φωτογραφίες. Ναι, συγγνώμη που το λέω, αλλά είμαι πολύ γνωστός στην Κίνα και η κινέζικη κουζίνα δεν έχει αυτά που διαδίδουμε στη Δύση. Δηλαδή αυτά με σκουπιούς, κατσαρίδες και δεν ξέρω. Να σκεφτείτε ότι ήδη οι Κινέζοι γελάνε. Η ελληνική κουζίνα εδώ δεν είναι δύσκολο να εισαχθεί και δεν είναι μακριά από την οτροπία τους. Τους έμαθα το αυγολέμονο και έχουν τρελαθεί με το φρικασέ. Αυτό που τους δυσκολεύει λίγο στην αρχή είναι η φέτα. Εχθές είχα κάτι Κινέζους που ήρθαν να το δουν αυτό και οι συμπληροφόρητες ψαφάνε να βάλει φέτα. Η ελληνική κουζίνα εδώ δεν είναι ακριβή, διότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε υπάρχουν εδώ. Πέρα βέβαια από το λάδι, το τυρί κτλ. Θα σας πω όμως ότι με το κοστολόγιο που έχει ξεκινήσει εδώ το εστιατόριο, ένα full γεύμα είναι από 12 ευρώ το κεφάλι. Και μπορεί να φτάσει μέχρι 30, αν πάρεις και αστακό, φρέσκο ψάρι ή θαλασσινά. Είναι πιο φτηνά από την Ελλάδα ή αν θέλετε
συμβαδίζει με τις τιμές της Ελλάδος.